Καλημέρα, καλημέρα. Ημέρα 16. Τζόι! Άκου να δει, Τζόι μου. Ημέρα είναι. Αμάν. Τούμπανο το ματάκι σου, αγάπη μου. Τι έπαθες πάλι, σου πρίστηκε. Ψυχή μου, εσύ. Ψυχή μου, γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν με ξύπνησες το βράδυ να μου πεις ότι σου πρίστηκε το ματάκι. Θα βάλουμε κολυριάκι. Κολύριο λοιπόν στο Τζόι να χορέψει λίγο το δέντρο και έρχομαι. Ιατρικό ανακοινωθέν θα ξεκινήσει η μέρα 16. Κατά πως φαίνεται το μάτι του Τζόι συνεχίζει να είναι μολυσμένο. Σταμάτησα να του βάζω κολύριο από την Κυριακή. Τώρα σήμερα για μένα είναι Πέμπτη, για εσάς είναι Παρασκευή. Μήπως έπρεπε να επιμείνω, γιατί μου πήγε γιατρός κανένα δεκαήμερο, αλλά το είδα πολύ καλύτερα και λέω μου το κορτιζονώνω. Αλλά μάλλον θα το κορτιζονώσω κι άλλο. Και τι ωραία, θα του ρίχνω και μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα μένει στους παππούδες του. Θα πρέπει να κάνω την εκδρομή, την νοσηλεία. Την νοσηλεία τη γνωστή, την νοσοκομιακή που τόσο καλά κάνω. Είμαι διάσημος πια για αυτήν. Με αναγνωρίζουν στα νοσοκομεία. Για όλα, πού είσαι, Τζόι, έλα να φάμε, Τζόι, την ξηρά τροφή μας. Εγώ τη δική μου και στη δική σου. Η μέρα είναι πελούσια. Το μάτι του Τζόι είναι πρισμένο. Τα έχω πάρει στο κρανίο με αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, σε όλους έχει πιστεί το ματάκι. Θα του κάνω κοπρεσούλες με χαμομηλάκι. Θα του ρίχνω το κολυριάκι του. Θα τον ξετσιμπλιάζω όπως τον ξετσιμπλιάζω μια ζωή. Και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα, στην ημέρα 16, το Advent Calendar. Αυτό, το πολύ επιτυχημένο, ας πούμε. Μη στεναχωριέσαι, Γεώλε. Όλα θα πάνε καλά με το μάτι σου. Εδώ συμβαίνουν χειρότερα. Πού είναι το 16 τώρα? Έλα, το 16 το βρήκαμε τη μία. Είναι μια πάρα πολύ τυχερή μέρα. Με ένα παιδάκι το οποίο μένει μόνο του σε ένα διαμέρισμα. Βλέπετε εδώ είναι στο living room. Έχει δεντράκι, έχει καθρεφτάκι πίσω. Είναι λίγο έκθαμβο, κάτι του συμβεί. Έχει εκπλαγή. Είναι μακρόστενο. Πάλι δεν θα το φάω, το ξέρουμε όλοι αυτό. Φυσικά βέβαια, τι πρωτότυπο. Έχει αυτό εδώ που το φάγα χθες, αν θυμάστε, με το περιτύλιγμα. Και έτσι σκέφτομαι να το φάω και σήμερα, γιατί τελικά, όπως τα φρούτα, παιδιά, η βιταμίνα είναι στη φλούδα. Εντάξει, το κατάπια. Εμπειρία, γευστική εμπειρία. Η σημερινή μέρα, παιδιά, είναι λίγο πελούσια, όπως και κάθε μέρα μου τελευταία. Έχουμε άλλο ένα μυστικό γύρισμα, είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε μυστικό γύρισμα. Είχαμε και προχτές, για όσους το παρακολουθήσατε και θυμάστε. Ένα γύρισμα για το οποίο δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα, δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε. Όπως λέει και η Βελίνα, βαρύ βόδι πατάει τη γλώσσα μας, αλλά θα σας πάρουμε μαζί και ότι καταλάβετε τα συμβαζόμενα. Επίσης, αν καταλάβετε, μην το γράφετε από κάτω, μην καρφωνόμαστε. Στο μεταξύ μας είναι αυτό. Και μετά το μυστικό γύρισμα, έχω πρόβα για το Just, για τα δύο acts του Σαββάτου, που είναι ο πρώιμη τελικός, ας πούμε, όπου λέμε Τζένι Βάνου και Γιάννη Πάριο. Γιάννη Πάριο και Τζένι Βάνου. Με το Τιντάκι, για να δούμε πώς θα πάνε αυτά. Τα λέει ωραία πάντως το κορίτσι προς το παρόν. Νομίζω ότι θα κάνουμε δύο καλές εμφανίσεις. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή και εμείς να κάνουμε καλές εμφανίσεις και εσείς να μας στηρίξετε με τις ψήφους σας, τις δωρεάν ψήφους σας στο justvote.gr α1. Μέχρι 5 μπορείτε να μας πετάξετε στο κεφάλι. Δεχόμαστε. Ετοιμαζόμαστε και πάμε πέτσα γιατί το μυστικό γύρισμα βιάζεται. Βρίσκομαι έξω από το πατρικό μου. Με συνοπτικές διαδικασίες έγινε η τελετή παραλαβής παράδοσης του Τζόι στα πατρογονεϊκά. Ο λόγος που δεν κατάφερα να σας τραβήξω τίποτα ήταν γιατί είχα να κουβαλήσω το Τζόι, τα πράγματά του. Το καλάθι που μου έστειλε θέση Κέλλη, γιατί εγώ κρασιά και τέτοια δεν πίνω. Οπότε εδώ θα αξιοποιηθούν εδώ, κάπου θα κεραστούν, κάτι θα γίνει. Και τα πορτοκαλάκια τα τρώει ήδη. Αχά, Κέλλη πιάσανε τόπο τα δώρα, σου ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Δεν βλέπω τίποτα. Και πάω για το μυστικό γύρισμα στο μυστικό σημείο του μυστικού δείπνου, του μυστικού της Κοντέσας Βαλέρενας. Πάμε πέτσα, Βακαλοπούλου, μωρέ! Συγγνώμη, η ζωζόσα που... Τι κάνετε? Πώς είστε? Δεν το πιστεύω ότι σας γνωρίζω. Είστε τόσο πιο ωραία από κοντά. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε? Τι κέφι είναι αυτό? Έλατε. Εγώ κέφι? Ναι, γιατί? Αν εγώ κέφι, εσύ τι? Η Ελίνα τι?
Η Ελίνα, πού είναι η Ελίνα? Η Ελίνα Κέφη. Α, η Ελίνα η Κέφη. Εσύ τι ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι γοργονέ. Πήρατε τα πίσω. Τι γοργονέ. Και το συνδυάσαμε με το εξής πολύ ωραίο καλσό. Αλλά δεν έχω βάλει ακόμα το παπούτσι που θα μπει. Μ' αρέσει με το αθλητικό. Χρήστα, τι έχεις να πεις εσύ? Τι σου κάνανε, παιδί μου? Τι σου κάνανε στη σούπερ κατερινό? Δεν μου κάνανε στη σούπερ κατερινό. Δεν σε πειράξανε? Δεν με πειράξανε. Απλά που για να σας πω κάτι, δεν την παλεύω και έχουμε και ορταστικό αύριο. Καλά Χριστούγεννα, καλή προχώρα. Πώς ημέρα. Κουκλάρα είσαι, ρε, κι από αυτή. Είσαι λίγο γυαλομαμούνα γιατί βάλει κρέμα, ε. Όχι, έχω ξεβαφεί. Είναι, έχεις ένα δέρμα καθρέφτη όμως, ρε φίλη. Γυαλομαμουνάρα, παιδιά. Λαμποκοπάει, κοιτάξτε. Μωρέ, μπράβο. Και τίποτα. Πού σου, και εντάξει, και. Και ναι, κρέμα δεν βάζω. Και η Χρύσλα, να πούμε ότι η Χρύσλα είναι 74 χρονών. Όχι, όχι, 78. Πήγε 78, βρεθύριο. Τι συμβαίνει? Καλά, εσύ πώς είσαι? Μια χαρά, ευχαριστώ. Ήρθαμε για το μυστικό γύρισμα νούμερο 2 που δεν μπορούμε να σα αποκαλύψουμε περί τίνος πρόκειται. Τι είναι σήμερα, θα το νωρίτερα. Ναι, ήρθαμε όλοι 2 γιατί την άλλη φορά ήρθαμε 3 και μας κράξανε εδώ πέρα κάποιοι. Και συγκεκριμένα εσύ. Θυμάσαι, Χαρά, το μήνυμα που μου στείλες να φέρω ένα λευκό μπλουζάκι, άσπρα sneakers και αυτά? Το είδα κάπου στην Αττική Οδό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου πάνω από αυτό. Κάτι θα βρούμε να βάλουμε όμως, ε. Ναι, τόσο λαμπερό δεν θα είναι. Α, όχι, λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο. Γιατί μωρέ, εσύ, το λες εσύ αυτό λαμπερό? Καταλαβαίνεις, αυτό δεν το επισκιάζεις εύκολα. Εν τω μεταξύ, στο χθεσινό. Εν τω μεταξύ, το προχθεσινό vlog μας που σου φύσαγε χρυσόσκονε στη μούρη. Τι φάση. Από εκεί τη έμεινε. Δεν είναι αρκετά καλό αυτό. Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει για τέτοιο. Για αβατάρ. Για προφάιλ τέτοιο. Για cover. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο για cover. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, εγώ θα φάω τώρα ένα σάντουιτς ολομού γιατί δεν μπορώ. Διατροφές έχω κουραστεί πάρα πολύ. Καλά, διατροφικό είναι. Αλλά δεν είναι τη διατροφή μου, ας πούμε. Και τι κάνουμε, πριν ντυθούμε, οδηγίες προς δαχτυλωμένους. Πριν ντυθούμε για το μυστικό γύρισμα, λούζουμε καλά την απαστράπτουσα Ευελίνα. Την ξεπλένουμε και μετά, αφού φάμε το σάντουιτς με το σολομό, παίρνουμε τη Χαρά Μικρού και ντυνόμαστε. Απλό, απλό. Σαντουίτς βενετικό με σολομό Αλάσκας, παρακαλώ, μαρουλάκι. Και μέσα. Ποια θα λουστείς τελικά? Κάποιοι δουλεύουν εδώ. Αν είναι, θα δούμε να σε λούσω τώρα. Τώρα θα πάμε μάτια. Βέβαια, αλλά μετά δεν θα μπορώ. Τίποτα δεν έπαθε. Δεν έχω δύναμη. Κι αν μου έχει φέρει πρωτότυπα ρούχα η Χαρά Μικρού, κοιτάξτε ένα κοστούμι που πήγε και εμπνεύστηκε από Nadu Fashion, το οποίο είναι ινοπνευματή. Ίσως βάλουμε ένα λευκό t-shirt αν βρούμε. Ιδάλλως θα πάω κομάντο. Κοιτάξτε, είναι σαν κιμόνο, δεν είναι. Είναι σαν κουστούμι, δεν είναι. Είναι σαν εμένα βασικά, που και είμαι και δεν είμαι. Καταλαβαίνετε, είναι πάνω μου φτιαγμένο. Αγνοήστε τον κουβά των σκουπιδιών, δείτε το μικά το παπουτσάκι, δείτε τον πνευματή υπέροχο σετ που έρχεται και έρχεται και δένει και με το κοσμηματάκι της Δώρας που σας έδειξα και προχθές. Και ίσως βάλουμε ένα λευκό, ίσως δεν βάλουμε, θα δούμε. Εμείς να είμαστε καλά, την υγειά μας να έχουμε. Μπράβο Χαρά Μικρού. Thank you. Μπράβο και σε σένα που χρειαζόμουν ένα μάρτυρα. Μα πάντα μπαίνω δεύτερος για να έχεις την πολυτέλεια να διαλέξεις τα καλύτερα. Δείτε λίγο την χωροταξικά το καμαρίνι. Ο Δημήτρης βρίσκεται στο βάθος και εγώ δίπλα στην πόρτα. Ποιος λέτε να μπήκε δεύτερος τελικά? Εσύ. Είπες ότι μπήκες εσύ. Ναι, δεύτερος. Αλλά είναι σαν το λεωφορείο. Ποιος κατεβαίνει πρώτος? Α, εγώ θα κατέβω πρώτος, ναι, ισχύει. Άρα ντύθηκες. Κάτσε να πατήσεις το κουμπάκι. Βάλαμε φανελάκι, λέτε τα θέλετε, θα τα αλλάξω τελείως γιατί είμαστε δίπλα-δίπλα με την Ευελίνα Νικόλιζα και θα είμαστε και δύο στα μπλε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Και η Δέφα Αλεξιάδου, για να δω τη σκιά σου. Α, μπισκοτάκια φίλες μου. Οπότε θα αλλάξω τελείως ρούχο και θα βάλω ένα άλλο ρούχο από Dor Om. Μισό λεπτάκι. Οπ! Και μπήκε ένα τέλειο Dor Om. Κοιτάξτε λεπτομέρεια στο πουκάμισο, ενώ είναι. Σ' αρέσει. Σε ευχαριστώ. Ένα πολύ ωραίο γελέκο με ασυμμετρίες, και αηδίες και ένα τέλειο παντελονάκι. Κρατάω τα παπουτσάκια, τα μιγκάτω, γενικά με αυτά θα πεθάνω. Δεν θα τα αφήσω να τα δεις ποτέ ξανά. Τα δυο μου πόδια, τα πρισμένα από το κλάμα, πίσω από τα μαύρα μου γυαλιά. Δεν πήρα, δεν κόλλαγε, αλλά καταλάβατε. Προσπαθήσαμε όμως. And the Oscar goes to, I want to thank the Academy, my mother, my father, my manager, την ποια εταιρεία θες να είσαι παραγωγής? Τον Παναγιώτη, την Ευελίνα, την Paramount, την Universal. Είσαι δημένη Oscar, όχι για Oscar. Είμαι το Oscar εγώ. Είσαι το Oscar. Ποιος θα με πάρει, ποιος. Αυτή τη στιγμή η Ναταλία Αργυράκη φιγουράρει στο σκρίνιο του Λάνθιμου. Δεν είναι συγκλονιστικό? Δεν τον αντέχω, παιδιά. Δεν έχει ο Λάνθιμος Oscar.
Υποψηφιότητα. Α, δεν φιγουράρει στο σκρίνιο του Λάνθη μου. Όχι, πες ένα Steven Spielberg, πες ένα Μάρτιν Σκορσέζε. Ποια τα έχει πάρει όλα. Η Meryl Streep έχει πολλά τέτοια. Ξέρεις τα περισσότερα ποιος τα έχει πάρει στη ever. Ο Walt Disney που σαν σήμερα πέθανε. Πέθανε! Θέλω να πω, εσείς πώς το μάθατε. 22 Όσκαρ, 22. Να σου πω κάτι, τι τα θες, πέθανε. Σοκ. Για γύρινα γοργόνα. Καλλιόρα μου, θυμάσαι στην αποθήκη που έχουμε ένα μακρύ κόκκινο χαλί διάδρομο, το φέρνεις ένα λεπτάκι. Α, το φέρω, ναι. Και τι λείπει από το πλάνο. Και πού πες, πού τα φέρω στο βραβείο. Πού τα φέρνεις το βραβείο που λέγει Καλλιόρα. Δείξτε μισό, εγώ το βραβείο μου το έχω πάρει φέτος, να ξέρεις. Α, βραβευμένη. Να σου πω κάτι, φαίνεσαι ιδιαίτερα καλοβραβευμένη τελευταία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όλο παραπονιέσαι και όλο γαμπρός είσαι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, έχεις δει. Πολύ ωραίο. Δεν θα μπορούσα να είμαι, πώς τους λένε, γκρουμ σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Όχι, ρε, γαμπρός θα μπορούσε να είσαι, μια πολύ καλή εκκλησία. Α, ωραία, τιμητικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, η ώρα είναι καλή. Τι είναι αυτό, Μπάμπι? Πιο απ' όλα. Τι είναι αυτό που κρατάς, τι είναι αυτό? Με έχει σώσει. Τι είναι? Σώθηκα. Τι είναι, ρε παιδί μου? Είναι ένας αναμεταδότης, τον λες, στην ελληνιστική. Τι αναμεταδίδει? Αναμεταδίδει σήματα πάνω στο control, συνδέω, με ακούω εδώ πέρα με ακουστικά δικά μου. Έλα Χριστέ μου, ενισχύει το σήμα του Wi-Fi, ξέρω εγώ. Όχι καλά. Τι καλά. Αντί για ακουστικά της κάμερας, έχεις τα δικά σου ακουστικά. Και είναι σύρματα, ε. Και είναι σύρματα. Μπράβο ρε. Ούτε μαλλί χαλά, ούτε τίποτα. Αρχίζουμε το μυστικό μας γύρισμα που δεν σας λέμε τι είναι. Αυτό μοιάζει λίγο με το πλατό του, καλύτερα δεν γίνεται, αλλά δεν μπορεί. Κάποια σύμπτωση θα είναι. Ωμιτζή. Δώστε λίγο εκεί και έλα εγώ. Κάτι πήγω. Στο μυστικό μας γύρισμα έχουμε ένα μπουφέ που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και γεμιστά αγκούρια έχει. Και για τους φίλους που ρωτάνε, Aroma Catering. Aroma Catering. Λοιπόν, αλλά. Και να ήρθε στο πλατό και φίλη μου Ευελίνα για το μυστικό μας γύρισμα. Και τόσο. Κάτσε να σε χαιρετήσω, μωρέ, που σε έχω πλάτη. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να έρθω να σε χαιρετήσω όπως πρέπει. Τι κάνεις? Καλά είμαι, παιδί μου, εσύ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Είσαι τόσο καλό, παιδί. Γίνεται, έχει χιόνια εκεί. Έχει, πιάνετε τηλεόραση. Κάνει μοναξιά εδώ πάνω. Τηλεόραση πιάνετε εκεί. Πάντως ακούω καμπάνα. Φοράω τα κούνια, ρε παιδιά. Φοράω τα κούνια. Δεν φοράει τα κούνια. Δεν είναι τα κούνια. Δείτε. Τι χαρά με έβαλε. Έλα, παιδί. Πόσους πόντους είναι αυτό το πράγμα? Πάρα πολλούς πόντους. 15. 15 ήταν σίγουρα. Βέβαια, να πω κάτι και σε συνδυασμό και με το καλσόν. Very, very, very sexy. Thank you very, 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 very much. Κοίτα, κοίτα, έχει κάτι ουρανοξύστες στη Νέα Υόρκη που έχουν πάνω στην κορυφή ένα σανσέρ και το παίρνεις και... Πολύ γρήγορα, σε μισή ώρα κατεβαίνεις. Συνέβαινα ένα πλιάτσικο. Γιάννη. Ορίστε. Τι τρως εκεί? Ένα spring roll. Α, τρως. Νομίζω θα μου λέγεις δεν τρώω τίποτα. Και πως σου ήρθε και τέτοια. Όχι. Τίμιος, τίμιος. Γι' αυτό διατηρούμε. Εγώ δοκίμασα. Δεν μπορώ να πω τι έφαγα, αλλά δοκίμασα καμιά σαρανταριά. Δοκίμασα καμιά σαρανταριά που καίζει για να καταλάβω τι παίζει. Τελικά. Αγαπημένο μου είναι αυτό. Δαμάσκινο με ζαμπονάκι και τυρόμπαλα. Καμία διατροφή, μην ρωτάτε. Χρήστο Πούδρα, παρακαλώ. Χρόνια πολλά για το μυστικό γύρισμα που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τη μέρα που θα προβληθεί το μυστικό γύρισμα, δεν μπορώ να σου πω ποια μέρα είναι, θα γιορτάζει ο Χρήστος. Μην πεις παραπάνω. Όχι, είναι μυστικό. Έλα να φας μελίκα, έλα να φας γρήγορα, δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω, Δεν μου κάνει πιάτσικο, χωθείτε. Το γεράκι, δείτε πώς κοιτάει το μπουφέ, κοιτάξτε το γεράκι, κάτσε εκεί. Ποιος είναι το γεράκι? Εσύ. Κάθεσαι σε μια απόσταση τέτοια που είσαι έτοιμος. Τώρα να δεις, θα πάω να κουρνιάζω σαν το φίδι να χωνέψω γιατί έχει κάτσει εδώ όλο. Και εγώ έχω σκάσει, πρέπει να φάγα 50 πράγματα. Α, αυτό τι είναι, τώρα το βλέπω. Έφαγες από αυτό εδώ το τρεμπαλάκι. Αυτό το δοκίμασες? Έφαγες τρεμπαλάκι. Ναι, έφαγα 3-4 από αυτά τα πράσινα που είναι με φυσική γίνη. Μίτσο, αυτό τώρα ήρθε. Τι είναι? Δεν ξέρω, το φαίνεται πολύ ωραίο. Φυστική γίνεις, αυτό μελικά. Άρπατο. Και του χρόνου, μορφιά μου, για του χρόνου. Εδώ το σαλατικό δεν το ακούμπησε κανείς.
Α, μοτσαρέλα έχει από κάτω, είναι τύπου καπρέζε. Κορόιδα είμαστε, πρέπει να είναι τέλειο αυτό. Ντομάτα, μοτσαρέλα και πέστο. Έχω φάει τουλάχιστον τρία τέτοια. Με κύκλους γούστο. Εγώ παιδί μου τρώω τα light. Μοτσαρελίτσα, τέλειο. Α, κάτσε, δεν έχω καλό τέτοιο. Και εδώ δοκιμάσαι αυτό επίσης. Γλυκό είναι, μην το πάρεις. Γλυκό. Α, δεν το κάνεις. Είναι γλυκό. Είναι με τυρί. Κατά ύφνη, αρμυρό είναι. Έχει τυρί και τέτοια μέσα, βρε. Έχει κατά ύφνη τυρί, κάτι τέτοιο. Ήρθε η Άνση. Ναι, πάω. Δεν είναι μια κατασία. Εδώ είμαι. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει συμβεί. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα, τα οποία όμως είναι όλα απόρριτα. Ποιος ήτανε. Η Μελίκα. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Αυτό τους λέω, Μελίκα, ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι όλα απόρριτα και μυστικά. Και δεν μπορώ να τα μοιραστώ, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω το κλίμα αυτή τη στιγμή. Όχι. Αλλά θα ήταν έγκλημα, θα ήταν λάθος. Κανείς δεν πρέπει να καταλάβει τι κάνουμε εδώ σήμερα. Αυτό σας λέω μόνο. Αργολιώνω λίγο, δεν σας κρύβω. Έχουμε και ένα κρασάκι εδώ, το οποίο το λιβανίζω και πια και λίγο στον αέρα και πνίγηκα, αλλά δεν με πήρα χαμπάρι, ευτυχώς. Τελειώνουμε το μυστικό γύρισμα και πάμε για πρόβα. Θα έρθετε μαζί. Ναταλία Αργυράκη, μήπως θες να έρθεις μαζί μου στην πρόβα στο Just μετά, βόλτα. 8.30 έχω, θες να έρθεις. Έλα, σε παρακαλώ, έλα, σε παρακαλώ, έλα. Μου το πες λίγο αργά, ενώ πάρα πολύ θα το ήθελα. Έχω κανονίσει. Ευελινά, θες να έρθεις μαζί μου στην πρόβα στο Τζαζ. Θέλω πολύ, αλλά είχε μπαμπά στο Τζαζ. Μητσού, θα έρθεις την πρόβα στο Τζαζ, φίλε, κολλητέ. Εννοείται, ρε φίλε, θα έρθω. Θα έρθεις. Θα γράφεις εκεί. Τι. Θα δείτε ότι δεν πήγα. Έχει ο μπαμπάς μου γιορτή σήμερα και θα πρέπει να πάω το βράδυ να τους δω και να φάω. Κύριος Λευτέρης, πολύ ναι, ωραία. Ναι, να χαίρεσαι τον μπαμπά σου, χρόνια πολλά κύριε Λευτέρη. Χρόνια πολλά. Και στο θείο μου το Λευτέρη τώρα, αυτό του πατέρα χρόνια μου, το πολλά, θείο του Λευτέρη. Λευτέρη. Και στο Λευτέρη το Μητσόπουλο. Και στο Λευτέρη Λευτεράκι. Και στην Ελευθερία Λευτέρη. Που τον έχει γραμμένο στο παλιό του Λευτέρη. Στο Φλασταμπάρι τον έχει στο παλιό του. Και στην Ελευθερία Ερμανιτάκη που δουλέψαμε μαζί το 2004 μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου. Στην Ελευθερία Ελευθερίου είπαμε. Στην Ελευθερία Ελευθερίου που την ξέρω πολλά χρόνια. Στην Ελευθερία. Στο Λευτέρι Ελευθερίου υπάρχει. Ναι, βεβαίως. Και στην Ελευθερία ως έννοια. Ψωμί, παιδί, ελευθερία. Και σε σένα μας έλεγε Ελευθέρη. Και σε σένα μας έλεγε Ελευθερία. Και σε σένα μας έλεγε Ελευθέρη. Δεν με λένε με Ελευθέρη. Μπαμπή, πανετώνε και αναφτώνε. Πανετώνε. Πανετώνε και αναφτώνε. Ξέσκησε το, μην το λυπάσαι. Να έχω και λίγο γαλατάκι να το αποδείξω τώρα. Σχολάσαμε από αυτό το μυστικό γύρισμα που δεν μπορούμε να σας πούμε τι είναι. Ναταλία, πώς νιώθεις που τελειώσαμε ένα μυστικό γύρισμα που δεν λέμε σε κανέναν περί τίνος πρόκειται. Νιώθω χαρούμενη. Μυστικοπαθής. Μυστικά χαρούμενη, κρυψίνους. Μυστικά χαρούμενη. Γυρίζουμε μια εκπομπή για το Πάσχα. Γιατί το πες τώρα. Γιατί το Πάσχα δεν θα μπορούμε να είμαστε εδώ. Οπότε επειδή δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να παρευρεθούμε. Γιατί το πες τώρα. Γυρίζουμε τώρα την εκπομπή του Πάσχα. Δεν το έχεις πιέσει, Δεν είχα πει. Είχα πει ότι είναι πασχαλινή, αλλά όχι πια. Εντάξει, τα είδε ο κόσμος και τα αυγά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν κάνεις μεγάλο πρόβλημα τώρα εσύ. Δεν ξέρουν τα παιδιά γιατί είναι μαγικοποιημένο. Στο μυστικό αυτό γύρισμα, να ξέρετε ότι κανονίζω κάτι για εσάς. Το οποίο έρχεται σύντομα και άλλο giveaway. Άλλο από αυτό που σας έχω πει. Όχι εγώ, δεν είμαι εγώ το giveaway. Όχι, δεν θα δώσω το κορίτσι αυτό το όμορφο. Αλλά γενικά να ξέρετε, δουλεύω πάρα πολύ για εσάς. Πάρα πολύ. Πες, εσύ που μην πεις, αλλά πες. Θέλω κι εγώ αυτό που θέλει να σας δώσει, παιδιά. Φανταστείτε. Το θέλει και η Ναταλία που δεν θέλει πολλά πράγματα. Είναι ολιγαρχής. Επιτέλους σε βλέπω καθαρά χωρίς μάσκα και σε μια κούκλα παλιοκαλιόρα. Έφτιαξε και το μαλλί, δες. Παλιοκαλιόρα. Έκανες και μαλλί, Έκανα και μαλλί. Και το μήκος ωραίο το νέο. Και μ' αρέσει και το σπάσιμο που σου έκανε το μελικάκι. Το βλέπω μέσα από το δαχτυλάκι. Χριστοκούτερα, να είσαι καλά. Και εσύ. Πολύχρονος. Συγχαρητήρια κιόλας. Ψηλέα μου, ψηλέα. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Παναγιώτη. Έσκησε στο μυστικό γύρισμα που δεν μπορούμε να σου πούμε τι είναι. Έσκησε. Έσκασε είναι το σωστό. Έσκασε γιατί έσκασε. Αλλά έσκησε κιόλας. Να πούμε ότι σκάσε τα κεφάλια μας σαν πασχαλινά αυγά. Ένα δευτερόλεπτο πριν έρχομαι, ανοίγω την κάμερα και πάω να μιλήσω στην Ευελίνα. Και κάνουμε πριν σας μιλήσουμε αυτό. Και μείναμε εκεί. Ήθελα να σου πω ότι ξεβάφτηκα, ότι σε αγαπώ, ότι να χαίρεσαι τον μπαμπά σου, τον κύριο Ελευθέριο Νικόβιτσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω τα φιλιά μου, κύριε Ελευθέρη, να σας χαιρόμαστε. Με υγεία πάντα. Εγώ πάντα τον γιορτάσω, εσύ πας την πρόβα σου. Είστε έτοιμοι για σήμερα? Ναι, βέβαια είμαστε έτοιμοι. Πολύ καλή.
Έχω δει λίγη από την πρόβα σας και τολμώ να πω ότι είστε υπέροχοι όπως πάντα. Παλιοκόριτσο, τρέχω. Καλή πρόβα. Ναταλάκι μου, φεύγω, πάω πρόβα. Δεν θα έρθεις, καλή επιτυχία, μπαραλιά. Και το τραγούδι λέω, σ' αγαπάω πολύ και με χαλιά. Ποιος το λέει αυτό, παιδί μου? Ο Νίνο. Ούτε τον Νίνο δεν το λέει. Και αμέσως ο Παναγιώτης άνοιξε την καμερά του και είπε ότι θέλει κάποια πλάνα. Όχι, δεν έχω για θα πλάνα. Θα καταστρέψει την καριέρα μου. Παιδί μου, εδώ να κάνουμε το θάμπνεϊλ. Κάτσε να βάλω. Εξουθενωμένος ο Δημήτρης από τα πλάνα μας. Έλα, γόρι. Έλα για thumbnail. Βελίδα μας κάνει thumbnail. Εγώ δεν κάνω thumbnail. Όχι, εσύ μας κάνει thumbnail και βάζει στην Ελίνα Δελαλοπούλου τελικά. Σε Βελίδα μόνο πώ άρμου. Πάμε. Βρυμή κατηγορώ. Έλα. Α, από κάτω μπερδεύτηκα, κοίταγα το κινητό εγώ. Thumbnail. Τρομακτική μας, όπου και να το βάλω. Κάτι θα έχει πετύχει. Αυτό το thumbnail θα το δείτε στο κανάλι της Ευελίνας. Μίτσο, πρέπει να τρέξω εσύ. Γεια σας. Χριστό. Μαγική εικόνα. Ο Χρήστος ήταν τώρα πίσω μου, δεν ήταν η Λιδία, πες. Εδώ ήταν. Σ' αρέσει αυτό το πλάνο, δεν είναι κοντινό πολύ. Είναι αυτό που θες. Ναι, ήμουν πολύ επιθετική την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω να το είδες, δες το στο βίντεο. Με αποπήρες πάρα πολύ άσχημα. Γεια σας, κουτσουνάκια! Γεια σας, καλά σας! Είμαστε γυμνοί! Τέλειο! Εδώ ο κόσμος δίνεται, κάνει ράνι. Τι δώρο, η Λιδία λέει έφερε ένα δώρο στο Τζόι. Τζόι, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, θα δεις τώρα σε πρώτη παγκόσμια το δώρο που σου στέλνει η φίλη σου η Λιδία. Με την οποία έχουν δεθεί πάρα πολύ ο Τζόι, γιατί του κάνει έλα ρε Λιδία! Είναι μπαντάνα. Σκυλομπαντάνα. Λιδία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Είναι από το μαγαζί του αδερφού μου, να ξέρεις. Έχει μαγαζί ο αδερφός σου. Υπάρχει το site και το Instagram. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ο Αλέξιος Ζαχαράκης, ο αδερφός της Λιδίας Ζαχαράκη. Ή Παύλα Ήφασμα. Και παραγγέλνεται. Έχει e-shop. Υπάρχει φυσικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και παραγγέλνεται από όλη την Ελλάδα. Πείτε, πού μπαίνουν να δούνε. Λοιπόν, www.epavlaifasma.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τι ωραία πράγματα φτιάχνει χειροποίητα ο αδερφός της Λιδίας, παραγγέλνετε και αυτός σας ασθένει σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Τζόι θα το τιμήσει πάρα πολύ αυτό. Κατά πρώτον θα το δεις φορεμένο στην πρόβα. Ναι. Ένα. Και δεύτερον θέλω από εσάς, όποιο πει και παραγγείλει, να του πει και να είμαστε από τον Παναγιώτη. Εννοείται. Έλα ξανανοίγω γιατί έχω ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Τώρα μου πει η Λιδία ότι το μαγαζί του αδερφού της και το e-shop αυτό που σας είπα τώρα, το e-fasma.gr, ναι, δεν είναι μόνο για ζωάκια και τέτοια. Γενικά ασχολείται με υφάσματα, ναι, κουρτίνες, επενδύσεις, τραπεζομάτιλα. Airbnb. Και κάνει παρεπιπτόντως και πράγματα για ζωάκια ή scrunchies ή άλλα μικροπράγματα από τα υφάσματα τα πολλά και την ποικιλία που έχει. Οπότε μην πείτε μόνο για το κατοικίδιό σας. Θέλετε να αλλάξετε κουρτίνες, θέλετε να αλλάξετε σεντόνια, θέλετε να αλλάξετε καλύματα, δείξω, οτιδήποτε έχει να κάνει με ύφασμα ή παύλα ύφασμα.gr. Χριστό, γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφο σήμερα, ήξερες το αυλογκάρο? Ήξερα και εμπαύτηκα. Ρε, εσύ είσαι σαβαμένος, αλήθεια? Δεν είμαι, παιδιά. Παιδιά, ξυρίστηκε και κουρεύτηκε, άλλαξε μούρι. Ναι. Να ξυρίζει και να κουρεύεσαι και να πλένεσαι πιο συχνά, Χριστό. Παιδιά, πλήθηκα κιόλα, αλλά το κατάλαβες, ε. Αυτό το. Χριστό, τι κόνσεπτ μας έχεις κάνει, μην πεις τα παιδιά για την έκπληξη. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Κλείσε να σου πω, θες να σου πω έτσι. Για πες. Ανυπομονώ, ανυπομονείτε, ανυπομονούμε για το Σάββατο. Πες τι σε ρώτησα τώρα, τι σε ρώτησα. Η Τζίντι ήρθε και γυρνάει. Και ακούμε τη φωνή της, παιδιά. Άρεσε αυτό το τσιμπή. Λέω τώρα στον Χρήστο, η Τζίντι ήρθε και μου λέει, όχι, ακούω τη φωνή σου. Γίνεται. Ω, Τζίμι. Εσείς κρεπαλιάσατε χθες, σας είδα, πήγατε θέατρο. Μετά βγήκατε για ποτό. Σινεμά πήγαμε. Α, σινεμά, μπράβο, σινεμά. Και είδατε το Avatar. Ναι. Μετά όμως πες, δεν ήθελα να πάω πουθενά και είχε γενέθλια ένας φίλος. Δεν πιστεύω να ταλαιπώρησες το λεμουδάκι σου εκεί που πήγες. Όχι. Οικονομία. Αφού σηκώσανε και τραγούδισε. Ψέματα λέει. Κατευθείαν από χθες. Μα είναι δυνατόν. Δεν έχω αλλάξει από χθες, είναι 24 ώρες. Μια φούρλα θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε εσύ, τι icon είσαι, ρε φίλε. Τρισάικον. Τζίμι Βαρούνης, κυρίες και κύριοι. Τρισάικον. Σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίο ο Μιχαήλ. Παύλο, τραβά μόνο το κεφάλι σου γιατί δεν μπορώ να κάψω τα ρούχα σου. Δεν θα παίξει μετά το live, έτσι. Όχι, θα παίξει αύριο. Δεν τραβάω ρούχα, είσαι πάρα πολύ όμορφο. Τι έκανες, κάτι έκανες, πού πας, σε ποιον πας, μίλα. Σας έχω πεθάνει στα μυστικά. Ένα μυστικό γύρισμα και μετά να η πρόβα στο Just που είναι μυστικά τα ρούχα και δεν μπορώ να σας τα δείξω. Αλλά τι να σας κάνω που αυτά με τα οποία ασχολούμαι είναι πράγματα που προβάλλονται, έχουν προετοιμασία, έχουν το backstage από το οποίο σας δείχνω όσα μπορώ, πιστέψτε με. Αλλά και κάποια που αν σας τα δείξω θα χαλάσει η μαγική συνταγή, θα χαλάσει η έκπληξη, θα χαλάσει η δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων. Οπότε τώρα μπαίνω εδώ στο ενδυματολογικό ιατρείο
όπου οι γιατροί εδώ των ρούχων θα με ντύσουν. Είναι εξωτερικά οι γιατροί αυτά εδώ? Είμαι ένα επίγον περιστατικό. Το ενδυματολογικό εδώ είναι. Μου βύχει αυτή η ζακέτα, μου βύχει από το πρωί. Με ντύνουνε και τα λέμε μετά. Κώστας Ζήσης είναι ο μάστερ του ενδυματολογικού. Που ο ρόλος του είναι να τσακώνεται και να βάζει σε τάξη αυτές τις εκπληκτικές στυλίστριες του εκπληκτικού ενδυματολογικού τιμήματος. Παντετσάκι. Και αυτή είναι η δικιά μου, δεν σας την έχω ξαναδείξει. Ποτέ. Τη λένε Χαρά Μικρού. Πρώτη φορά σας την έχω. Σήμερα να σου πω κάτι με αυτά που έχω φάει. Από τους μπουφέδες και αυτά δεν θα παριάζω τίποτα. Πάμε για τροφές. Μπουφέδε. Την πέρα μας κατέστρεψαν. Καλά να είμαστε. Πάμε και λίγο ένα μπέργκερ. Πήραμε καρμπονάρα. Γεια σα, ζουνέλια κόκκινα. Γιατί είστε κόκκινα. Γιατί είστε κόκκινα. Γιατί είμαστε. Είναι το φόντο. Α, σε λεφόν. Σελοφόν. Λε στα γαλλικά δεν είναι σελοφόν, είναι σελοφόν. Το φόντο. Τώρα θα φάμε ένα ωραιότατο σάντουιτς. Ένα ρίμι. Γαλοπούλα και τυρί. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το Purple Rain Daiquiri, τι έχει μέσα? Εδώ ο κόσμος όλος ετοιμάζεται. Χαμογελίνει στον ήχο εδώ ο κόσμος μας. Ο καλύτερος κόσμος του κόσμου. Χριστινάκη σου, πέρασε το κρύωμα. Σχεδόν. Σχεδόν. Άντε και τελείως εύχομαι το Σάββατο. Μπα, τα παιδιά, τα backstage. Δεν έχει τίποτα, δεν σας δίνουμε τίποτα, ούτε πλάνο. Εγώ θα τα πάρω όλα σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Τι κάνω τα ζουζούνια μου? Ορχιστράρα! Δημήτρης Σταματόπουλος, ο σκηνοθέτης της καρδιάς μας, εδώ το καλύτερο πλάνο. Ο καλύτερος. Άρα, εσύ είσαι ο καλύτερος. Ο καλύτερος είσαι. Τελειώσαμε την πρόβα, πήγαν όλα τέλεια. Δεν έχω να σου πω κουβέντα. Τη διατροφή μου την καλή, τη συμπλήρωσα σήμερα. Με goodies. Δεν σας ακούω, δεν μ' ακούτε. Πάω σπίτι να πάω στο πατρικό να βάλω κολλήριο στο παιδί μου το άρρωστο. Και τρέχουμε σπίτι να ξεκουραστούμε αν προλάβουμε. Γιατί έχω και να σας μοντάρω. Τα λέμε σε λίγο στην ησυχία. Ζουζούνια, σας αφήνω. Η ώρα έχει πάει μεσάνυχτα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή στιγμή να φύγουμε. Ναι, τι λέτε? Είναι μια είναι 12 παρά 20 κάπου εκεί. Ναι. Είναι γεια σας. Γεια σας αγαπητέ fashion icon. Καλή ξεκούραση και σε όλους τους τηλεθεατές. Συνδρομητά. Θα ήθελα τηλεθεατές γι' αυτό. Θες τηλεόραση να ήταν. Εμένα μου αρέσει που είναι YouTube. Περνάω ωραία. Επίσκεψη στον ασθενή. Επειδή απλό τρέχω πάλι από το πρωί. Ήρθα μόνο για νοσηλεία να δω πώς είναι το ματάκι του παλικολύρου, γιατί μόνο με αφήνει. Και θα ξανάρθω το πρωί να το ξαναβάλω. Τα γνωστά, όσοι έχετε παιδιά σκυλιά, γατιά, ποντίκια. Εγώ έχω ποντίκι για παράδειγμα. Ξέρετε. Έλα εδώ να δω το ματάκι σου, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ να δω το ματάκι σου, πώς είναι. Πώς είναι το ματάκι μου, για να δω. Α, είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι εντελώς καλά, για να το δω Τζούλη. Είναι από το πρωί, είναι λίγο καλύτερα, αλλά είναι πρισμένο ακόμα. Να βάλουμε κολλυδιάκι. Τζούλη μου, έφαγες μπουνιά στο μάτι, τι σου συνέβη, αγόρι μου? Για κάτσε να σε δω λίγο. Πώς είναι, είναι από κάτω, λίγο μαυρισμένο. Θα βάλουμε το κολλυδιάκι μας να γίνει καλά. Ναι. Οπ, λοιπόν η Σιρή, αυτό το ματάκι του παιδιού του έχει πριστεί όλο το σύστημα εδώ. Του μπάνιασε, πάμε στο γιατρό το πρωί μου φαίνεται. Να σου πω μαμά, θα τον πάρω, τον πάω στο γιατρό το πρωί. Αλλαγή σχεδίων, πολύ πρισμένο το μάτι, θα τον πάρω μαζί μου και θα πάμε γιατρό το πρωί. Όχι, όχι, θα σηκωθώ ούτως ή άλλως, έχω και άλλες δουλειές. Θα τον πάρω μαζί, πάμε σπίτι. Που λέτε, δεν έχω χειρότερο από το να μου παθαίνει κάτι ο Τζόι, να μην ξέρω τι ακριβώς είναι. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Όταν βλέπω αυτό το παιδάκι το καημένο να υποφέρει και να μπορεί να μου εξηγήσει τι τρέχει. Εντάξει, τώρα στην παρούσα είναι τίκα το μάτι πρισμένο. Θα σηκωθούμε νωρίς το πρωί, θα πάμε γιατρό. Και μετά το πρόγραμμά μου εγώ κανονικά και μαζί σας, το πρόγραμμά μας εμείς ας πούμε. Θα του κάνω και μια πλήση με φυσιολογικό ωρό, κάτι αμπούλες που έχω τώρα, θα το περιποιηθώ λιγάκι για βράδυ. Wish us luck, wish us good health. Όλα καλά θα πάνε. Μάλλον δεν έπρεπε να κόψω το κολλήριο τόσο σύντομα, το κόψα στις 5 μέρες, μάλλον έπρεπε να το κρατήσω 10. Αλλά έχει γίνει πραγματικά καλύτερα, δεν φαινόταν ότι ελόχευε ακόμα η μόλυνση από κάτω. Τέλος πάντων, η μέρα 16 ήταν κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι μέρα είδατε εσείς, θα δω και εγώ στο μοντάζ τώρα. Η ώρα είναι 12 και 18. Και μπαίνω μοντάζ, να δω και εγώ τι μέρα περάσαμε μαζί, γιατί δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί την έχετε δει. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου στην ημέρα 16.
Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι και εμείς. Τζόι, για να χαιρετήσουμε. Φρισμένο μάτι μου. Το παιδί μου, το παιδί μου. Θα το κάνουμε καλά το ματάκι μας που μας πρίστηκε. Αν σας άρεσε λοιπόν η μέρα 16, κάντε like, share, subscribe, πατήστε και το καμπανάκι. Και εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο vlog μας, δηλαδή αύριο στις 2:20 στην ημέρα 17, που όταν αυτό ανέβει, εγώ και ο Τζόι θέλουμε να στολιεθώ και καλά. Φιλιά πολλά.